Καλώς ορίσατε αγαπημένοι φίλοι της Magico, για άλλη μια φορά στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να διατηρήσετε τα αμπελόφυλλα, να τα έχετε για όλο το χρόνο προς χρήση, παρόλο που διαφωνώ με αυτό. Ας δούμε όμως πρώτα ποια είναι κατάλληλα και τι προετοιμασία χρειάζονται για τα τολμαδάκια. Θέλουμε αμπελόφυλλα τρυφερά, αλλά θέλω να δώσετε και λίγο προσοχή σε αυτά που θα επιλέξετε. Τα καταλληλότερα αμπελοφίλα είναι από σταφίδα Σουλτανίνα. Και αυτό γιατί είναι τρυφερά. Ε, θα δείτε ότι είναι πιο χρώμα πιο ανοιχτόπράσινα ε, σε σχέση με τα φύλλα από άλλου τύπου αμπελιού και να είναι πιο σκουρόχρωμα και είναι και πάρα πολύ ε, σκληρά και χνουδωτά. Άρα θέλουμε το φύλλο μας να είναι βελούδινο και επίσης μία ακόμη προσοχή. Θα έχετε παρατηρήσει στα κλίματα ότι υπάρχουν φύλλα τα οποία είναι στρογγυλά και άλλα κάνουν μύτες. Εμείς δεν θέλουμε αυτά με τις μύτες, θέλω να επιλέξετε τόσο το δυνατόν πιο στρογγυλά ώστε να μας διευκολύνουν στη γέμιση. Κάτι άλλο που θέλω να προσέξετε είναι αν τα μαζέψετε μόνοι σας να είστε σίγουροι ότι δεν είναι ραντισμένα με κάποιο φυτοφάρμακο. Για να τα χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας, θα πρέπει φυσικά να τα καθαρίσουμε. Θα τα βυθίσω μέσα σε διάλειμμα που έχω νερού και ξίδι. Τρία μέρη νερό, ένα μέρος ξίδι. Ενδείκνεται το λευκό ξίδι, εγώ έχω χρησιμοποιήσει το κλασικό. Θα τα αφήσετε μέσα σε αυτό το διάλειμμα, γιατί έτσι απομακρύνονται διάφοροι μικροοργανισμοί, αλλά και τυχόν υπολείμματα από τα φυτοφάρμακα. Το ξύδι έχει αυτές τις ιδιότητες. Στη συνέχεια τα ξεπλένουμε καλά ένα-ένα και από τις δύο μεριές και τα τοποθετούμε πάντα με την ίδια πλευρά. Αν τυχόν έχει μείνει κάποιο κοτσανάκι, θα το αφαιρέσετε με το μαχαίρι. Στη συνέχεια θα ζεματίσουμε τα αμπελόφυλλα σε βραστό νερό. Τα πατάμε να βυθιστούν καλά μέσα στο νερό αμέσως βλέπουμε ότι το χρώμα του αλλάζει και από έντονο πράσινο γίνεται ε, κίτρινο, Που έτσι, παίρνει αυτήν εδώ την πιο μουντή απόχρωση. Λοιπόν, τα γυρνάμε και από την άλλη πλευρά. Τα αφαιρούμε και τα βάζουμε σε ένα σκεύος, σε ένα σουρωτήρι. Συνεχίζουμε κατά την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσουν όλα τα φύλλα φροντίζουμε πάντα να τοποθετούμε τις στρώσεις κατά την ίδια πλευρά. Δηλαδή, βλέπω ότι από πάνω είναι τα νεύρα, έτσι και αυτή τη στρώση θα τη βάλω ώστε να έρθουν τα νεύρα από πάνω. Όπως σας υποσχέθηκα, θα σας δείξω πώς θα διατηρήσετε τα μπελόφυλλα για να τα έχετε έτοιμα προς χρήση όλη τη χρονιά. Έχω εδώ συντηρημένα αμπελόφυλλα. Αυτά είναι δύο χρόνια μέσα σε αυτό το βάζο και πάμε να τα ανοίξουμε όπως βλέπετε, είναι έτοιμα για χρήση. Τον τρόπο θα σας το πω, αλλά θα σας πω και τις ενστάσεις μου. Δεν θεωρώ σημαντικό λόγο τη γεύση να διατηρήσω αυτά εδώ τα λαχταριστά αμπελόφυλλα για όλο το χρόνο, διότι τις τροφές τις συντηρούμε για να έχουμε να τις τρώμε όταν υπάρχουν έλλειψη και δεν υπάρχει τροφή για να τραφούμε. Η τροφή στην ουσία είναι για, για να μας δίνει θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό μας και φυσικά η γεύση και η απόλαυση. Όμως, ευτυχώς, δεν ζούμε σε εποχές που στερούμαστε γεύση και απόλαυσης. Έτσι, όλες αυτές οι πρακτικές, το να συντηρούμε το κρέας ε, ή άλλα λαχανικά, ε, δημιουργήθηκαν από ανάγκη. Από ανάγκη γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να σφάξουν ένα ζώο, το οποίο αυτό το κρέας από το ένα ζώο θα το τρώγανε όλη τη χρονιά, έτσι. Έλλειψη κρέατος ή στα βόρεια μέρη της Ελλάδος που κάνει κρύο δεν υπάρχουν λαχανικά το χειμώνα και έτσι βρήκαν τρόπους να συντηρούν τις φρέσκες τροφές. Όμως ευτυχώς στην εποχή μας δεν έχουμε αυτή την ανάγκη και επιτρέψτε μου όλο αυτό το λογίρδιο διότι βγάζει τόσο ωραία και φρέσκα λαχανικά η χώρα μας κάθε εποχή που είναι ωραία να γευόμαστε τα πράγματα στην ώρα τους είναι πιο ωραία, πιο γευστικά και πιο θρεπτικά. Παρ' όλα αυτά, εάν επιμένετε, ο τρόπος είναι ως εξή. Θα μαζέψετε τα μπελόφυλλα, εάν τα μαζέψετε εσείς, όχι πάρα πολύ πρωί, γιατί έχουν υγρασία. Να έχει χτυπήσει ο ήλιος, ώστε να έχει φύγει η υγρασία, γιατί δεν θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε με υγρασία. Η υγρασία, να ξέρετε, είναι αυτή που δημιουργεί τις συνθήκες για να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί γενικότερα στα τρόφιμα. Λοιπόν, εφόσον έχετε εξασφαλίσει ότι δεν έχουν υγρασία τα φύλλα, παίρνετε μερικά, θα τα τυλίξετε με τη γυαλιστερή μεριά εσωτερικά, απ' έξω θα είναι τα νεύρα, από το μεριά του κοτσανιού θα τα τυλίξετε σαν ένα πουράκι. Θα τα βάλετε σε βάζο, προτείνω να τα αποθηκεύσετε σε μικρά βαζάκια ώστε να ανοίγετε κάθε φορά την ποσότητα που θέλετε. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά. Δηλαδή, εάν κάποιο ήθελε να φτιάξει όλα αυτά εδώ τα φύλλα, να είστε σίγουροι ότι θα γέμιζε μία τεράστια, μάλλον δύο τεράστιε κατσαρόλε. Εφόσον γεμίσετε το βάζο, το κλείνετε, το σφραγίζετε και αυτό ήταν. Το διατηρείτε σε δροσερό, σκιερό μέρο. Όταν λοιπόν τα χρειαστείτε, θα ανοίξετε το βάζο. Είπαμε, δεν τα έχετε πλύνει καθόλου, Έτσι! Δεν έχετε κάνει τίποτα. Θα ανοίξετε το βάζο και θα ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας έδειξα από την αρχή, πριν αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Δηλαδή, τα βάζουμε σε νερόξιδο και τα πλένουμε ένα-ένα. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Από αυτόν που αγόρασα τα αμπελόφιλα από τη Λαϊκή, με εντυπωσίασα το γεγονό ότι το έβαλε και σε σακούλα, η οποία είναι 100% ανακυκλώσιμο χαρτί και τυπωμένο με μελάνια. Ε, νερού. Μπράβο! Είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να τα προσέχουμε όλα.